Καλησπέρα σας, κύριε Τσόχου, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας, πώς είστε, κύριε Τζαγόρα? Πού σας βρήκαμε σήμερα που σας πήραμε τηλέφωνο? Είναι μια... Καταρχάς ξεκινά από τα βασικά. Ο Πανσεραϊκός ανακοίνωσε το Σάββα Μούργο. Ναι, το είπα κιόλας, η πρώτη είδηση. Μπαμ. Με αυτό ξεκινήσει, με την βόμβα. Και αυτή είναι μεταγραφάρα, να ξέρεις. Γιατί? Γιατί εγώ πίστευα ότι αυτό το παιδί το είδα σε 2-3 μάτς. 35 μάτς, 8 γκολ, 7 assist με τη Βέρεια. Και τον περιέγραψα και στο Λαμία Βέρεια. Και ήμουν σίγουρος ότι θα παίξει Super League φέτος. Ανέβαινε, δεν ανέβαινε η Βέρεια. Γιατί είναι βέβαια το Super League. Πολύ, πολύ μεγάλη μεταγραφή για τη Βέρεια Εθνική. Πας για άνοδο. Είναι, εσύ ως αιρέως. Το θέμα είναι ποιος πληρώνει, ποιο πήραμε, ποιος μας πήρε. Δεν ξέρω, κάποιος μας πήρε. Ή πήγαν καλά τα καπνά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι ο ιδιοκτήτης που ήταν και πέρυσι. Είναι νεαρός σε ηλικία. Καλά, σε έβαλα να μάθεις, να ρωτήσεις το Στέργιο. Όχι, έβαλα το Στέργιο. Τελικά εγώ θα τα πω. Εσύ έβαλες εμένα και εγώ έβαλα το Στέργιο που είναι καλύτερο στο ρεπορτάζ Πανσεραϊκού. Ναι, και τι και μου υποσχέθηκε ότι σήμερα, μετά από σένα που θα βγει, θα έχει αναλυτικά όλο το ρεπορτάζ. Μήπως έφυγε ο Σαββίδης από τον ΠΑΟΚ και πήγε στον Πανσεραϊκό? Όχι, όχι, όχι. Το ίδιο το παιδί, ένα νεαρό παιδί είναι. Μικρό σε ηλικία, μικρότερο και από του δυο μας. Ποιος είναι? Πώς τον λένε, να τον αποθεώσω? Με μπέρδεψε τώρα, κόλλησε στο μυαλό μου. Μα τώρα, κάτσε. Ήταν και πέρυσι που λειτουργήσε, πήγε να λειτουργήσει ένα ισπανικό, ας το πούμε, μοντέλο στον Πανσεραϊκό, αλλά δεν μας βγήκε και δεν έψαμε υποβασμό. Και φέτος πάμε σε πιο πεπατημένες λύσεις και ανακοινώσαμε την μεταγραφή του Σάββα Μούργου, που εγώ λέω ότι ήταν ένας από τους 4-5 καλύτερους παίκτες πέρυσι στη Super League 2. Και πάσχουν για άνοδο. Τάσος Καζίας. Μπράβο. Είναι περσίνη, σεζόν 2021 λέει. Και ο Αλέξανδρος Καζίας. Ναι, ναι, και πέρυσι εκεί ήταν. Και έβαλε και αρκετά χρήματα πέρυσι, αλλά πήγαμε να λειτουργήσουμε ένα ισπανικό μοντέλο που δεν. Διδυμάκι. Δεν ευδοκίμησε στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Διδυμάκι λέει. Τάσος Καζίας και Αλέξανδρος Χατζηδημητρίου. Ζητώ συγγνώμη, δεν ξέρω κάτι για τον κύριο Χατζηδημητρίου. Ναι. Δύο εξέχουσες προσωπικότητες της σεραϊκής κοινωνίας. Μπράβο. Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Ο κύριος Καζίας, ναι, ήξερα, έμαθα, σου λέω, είναι το νεαρός ηλικία. Από το Πανσεραϊκός FC, εκεί το γράφει. Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Μπράβο τους. Μπράβο, νεάρι, μπράβο τους. Μπράβο τους. Θα τα πει ο Στέργιος αναλυτικά. Ο Στέργιος, εκτός αν δεν τον άφησε ο ΠΑΟΚ να ασχοληθεί με τον Πανσεραϊκό, να πούμε, γιατί εκεί αγχώνονται με τις μεταγραφές. Να του βάλεις πρόστιμο. Και αγχώθηκαν εχθές γιατί πήγε ο Κοτάρσκι και έπεσε πάνω στα πόδια του Ολιβέρα. Καλά δεν τον είπαν τον Κοτάρσκι. Δεν έπεσε στα πόδια, έπεσε στα πλευρά. Στα πλευρά, όπου τον πήρε πάνω. Ακόμα πονάει ο Ολιβέρα. Βγήκαν εξετάσεις, αλλά έκανε ποδήλατο μετά, έμαθα και εντάξει. Ναι, έκανε ποδήλατο. Λοιπόν, αντιπρόεδρος είναι ο κ. Χατζηδημητρίου. Είναι νομικός υποψήφιος διδάκτορ του τμήματος ποινικού εγκληματολογικού του Δημοκρίτιου, μάλλον συγγνώμη, Πανεπιστημίου Θράκης. Μάλιστα. Ο κύριος Χατζηδημητρίου. Πολύ ωραία. Μπράβο. Και πρίτανης στο διοικητικό σχήμα. Ο κύριος Καζίας είναι αριστούχος απόφυτος φυσικής αγωγής του ΑΠΘ με μεταπτυχιακές σπουδές στην κινησιολογία αθλητών. Και το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει περισσότερα από 7 συγγραφικά πονήματα. Ταυτόχρονα με την ακαδημαϊκή έρευνα συνεργάστηκε στις σημαντικότερες ομάδες των ομούς Σερών, Πανσεραϊκός, Εθνικός Γαζόρου κτλ. Μπράβο. Ναι, ήθελα να σου το πω αυτό. Έχει Μπράβο. Υπάρξει, είναι γέννημα θρέμα Πανσεραϊκός το παιδί αυτό. Έχει υπάρξει, δεν θυμάμαι τώρα, γυμναστής. Έχει δουλέψει ναι. Στο Πανσεραϊκό, στο προπονητικό team. Μάλιστα, για να το δούμε λίγο. Γιατί γίνεται δουλίτσα. Για το Μούργο, να σου πω την αλήθεια, δεν τον ήξερα εγώ. Δεν τον είχα παρακολουθήσει. Ενώ οι άλλοι είναι. Αλλά μετά, βλέποντας τώρα και την ανακοίνωση και τα στατιστικά του, βλέπω. Ωραίο. Ψηλό παιχτάρα, καλύτερη μεταγραφή που μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω τώρα τι ξένοι θα έρθουν φέτος στη Super League 2. Μεσοεπιθετικός, έτσι. Ναι, ναι. Παίζει εξτρέμ. Και μπορεί να παίξει και οχτάρι. Εξτρέμ, μην τον λες αυτό γιατί να τον ακούσει. Άμα είναι τόσο καλός, τον ακούσει κανένας ΠΑΟΚ να μας τον πάρει. Μήπως τον πήραμε εμείς για να το δώσουμε στον ΠΑΟΚ σαν τον Κοτάρσκι. Από Arsenal, έτσι. Τι, από Σαραντί, τι, ποιο Arsenal? Όχι, την κανονική, ο Σάββας Μούργος. Από Arsenal. Από Ακαδημίες Arsenal. Α, γι' αυτό ξέρεις απέξει και κατά μέχρι τι έφαγε. γι' αυτό.
Είναι ένα παιδί που ξεκίνησε από τον Πανιόνιο, ξεκίνησε, τώρα μιλάμε 14-15, ξέρω κάτι εκεί, επειδή συστεγαζόταν οι ακαδημίες του Πανιονίου με τις ακαδημίες της Arsenal Ελλάδας, τον είδαν από τις ακαδημίες της Arsenal στην Ελλάδα, τον πήραν, τον είδαν από την Arsenal και τον πήραν στην Αγγλία. Και έχει παίξει στην, μέχρι και στη δεύτερη ομάδα της Arsenal στα 18 του, στα 19 του. Μπράβο, ωραία. Δανείστηκε σε κάποιες εκεί ομάδες στη Championship. Μετά πήγε και με ελεύθερη μεταγραφή σε κάποια ομάδα στην Championship, στην Norwich νομίζω. Νομίζω στην Norwich. Και ήρθε στη Βέρεια. Μπράβο. Και τάσπασε στη Βέρεια. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο το μεταγραφάρα, μπράβο στη διοίκηση του Πανσεραϊκού. Λοιπόν, η μεταγραφή που μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε κάνει, είναι στο top ας πούμε η σημερινή όσον αφορά στις ομάδες εδώ της Super League, είναι το φύγε, δεν είναι το έλα, του Κουλούρη στην Αυστρία, έτσι. Τι Λίντσερ πήγες μωρέ Κουλούρη, θα έλεγα εγώ αν ήμουν φίλος του. Τι Λίντσερ, φίλε. Γιατί ψηλά τον έχω. Κοίτα να δεις, αυτό το παιδί ήθελε να πάει σε μια ομάδα και καλά έκανε, που θα ήταν σίγουρος ότι θα έπαιζε. Γιατί ίσως σου θυμίζω η προηγούμενη μεταγραφή του στο εξωτερικό από τον ΠΑΟΚ δεν πήγε, δεν περπάτησε. Και αυτό το παιδί τώρα... Τουλούζ είχε. Σωστά, ναι. Ποια παιχτάρα της Τουλούζης είχε, έπαιζε Εθνική Γαλλίας με Πλατινή και τα λοιπά. Μπαίνω, έβγαινε, αλλά ήταν η παιχτάρα μεγάλη εκείνη την εποχή. Με Πλατινή. Θετικός, ναι. Πήγες πολύ πίσω. Ναι, πολύ πίσω, πολύ πίσω. Ο τελευταίος που θυμάμαι από Τουλούζ να παίζει Εθνική Γαλλίας είναι ο Σισοκό. Άργε, ποιο Σισοκό τώρα. Πιο πίσω λέμε, παιχτάρα λέμε τώρα, ποιο Σισοκό τώρα. Καταρχάς έχει 10 Σισοκάδες. Θα μπερδευτείς, δεν ξέρεις ποιον λέμε. Ο Γάλλος. Που έπαιζε Τότεναμ χρόνια, Everton, τώρα παίζει Watford, νομίζω Watford. Ένας ήταν Τσιντουλούς ρε φίλε, επιθετικός τότε με Πλατινή, Ζηρέ, στην Κανά, εκείνη την ομαδάρα. Ναι. Στο Πειρά. Δεν το θυμάμαι. Στο Πειρά. Στο Πειρά. Στην Πειρά λοιπόν. Στην Πειρά ο Τσόχος που δεν θυμόταν το στον Πειρά. Ναι. Στο στείλε τώρα ο Ρουφ που άκουγε, στο στείλε τώρα, δεν πρόλαβε, το είπα στο κινητό. Το έστειλε στο Messenger τώρα, το άκουσα. Ναι, 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 ναι. Ξανά στέλνει και δεύτερο, αλλά το είπαμε. Ακούει μέσω ίντερνετ. Δεν ξέρω, σήμερα κάτι έχω πάθει εντάξει. Όταν ξύπνησα, δεν ήθελα να πάω στη δουλειά. Δεν ήθελα να έρθω στη δουλειά, έτσι. Με αυτή τη φάση ξύπνησα. Και τώρα, αν με αφήσει, μπορώ να κάνω και 10 ώρες σήμερα εκπομπή συνεχόμενα. Δεν ξέρω τι είναι. Είναι η λεγόμενη σπαρίλα. Ναι, αλλά με το που μπήκα να πούμε είμαι πολύ γαζωτός. Λοιπόν, να. Θέλω ανάλυση Super League. ΕΠΟ, ΕΠΑΕ που λέγαμε παλιά, με τριβέ. Είδες που σου έλεγα όταν ανακοινώθηκε από την Αίγυπτο Κλάντεμπεργκ ότι δεν υπάρχει κάτι στην ανακοίνωση που λέει ότι είναι αποκλειστική τη δουλειά. Δεν υπάρχει κάτι στην ανακοίνωση που να λέει δεν μπορεί να δουλέψει αλλού. Δεν υπάρχει κάτι στην ανακοίνωση που να λέει ότι να μας αποχαιρετάει, να λέει καλά πέρασα στην Ελλάδα, φεύγω, πάω στην Αίγυπτο. Ναι. Διότι προφανώς σκεφτόταν ότι μπορεί να το έχει δει πορτό. Δεν λέω ότι θα το έχει δει πορτό. Λέω όμως ότι εδώ έχουμε μια νέα κατάσταση, όπου μόνο η ΑΕΚ διαφωνεί με την συνέχιση της συνεργασίας με τον Κλάντεμπεργκ. Η ΑΕΚ και ο πρόεδρος ΕΠΟ, ο Μπαλτάκος. Ναι, οπότε έχουμε τζόγο. Μια μικρή στάση εδώ στην ΑΕΚ. ΣΕΟ Γιώργος Κοσμάς, δηλαδή. Γιατί αυτό σε έβγαλε την. ΣΕΟ, CEO, CEO. Είναι καιρό ο Γιώργος. Όλα αυτά Κοσμάς μαζί. Και ΣΕΟ και CEO. Ναι, είναι. Από όταν έφυγε ο Λισάνδρου μετά από. Κάνα δύο μήνες. Ανακοινώθηκε. Είναι πάνω από ένα χρόνο στην ΠΑΕΑΕΚ. Είναι συνάδελφος. Ναι, ξέρω, αλλά ήταν γραφείο τύπου. Γραφείο τύπου δεν ήταν. Όχι, στην ΠΑΕΑΕΚ δεν υπήρξε ποτέ γραφείο τύπου. Ποτέ. Α, μπορώ. Όχι, δεν θυμάμαι να ήταν γραφείο τύπου. Έχει υπάρξει ρεπόρτερ ΑΕΚ πολλά χρόνια. Κάτσε, ο Καραλής σε ποιο τη θέση πήγε. Με το ο Καραλής πήγε στη θέση του Δημάτου. Α, του Δημάτου, ναι, ναι. Δημάτου, ναι, σωστά. Σωστά. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, η ΑΕΚ αντίδρασε. Ήταν... Ναι, ναι, ξέρω. Τώρα το έβαλες, μου το έβαλες καλά. Στο μυαλό εννοώ. Λοιπόν, Κλάτεμπεργκ, τον θέλουμε. Ψηφοφορία. Δεν μου κάνει εντύπωση. Δεν μου κάνει εντύπωση. Στη λογική που τον θες και εσύ τον θέλουν και οι ομάδες. Ότι δηλαδή. Να πηγαίνουμε στο Μούριξ να πίνουμε κανένα καφέ ωραίο. Να έχουμε ωραία θέα. Και τέλος πάντων, επειδή μου, οκ, έχουμε παράπονα. Άλλη μικρά, άλλη μεγάλα. Αλλά δεν υπήρξε μια βελτίωση την τελευταία διετία με αυτόν.
δεν υπήρξαν οι σφαγές και επίσης κανείς δεν θέλει, και εδώ νομίζω λογικά, να διαλέξει ΕΠΟ αρχιδιαιτητή. Όλοι ξέρουμε το παρελθόν της ΕΠΟ και πώς διάλεγε αρχιδιαιτητές. Άσε να μην μπλέξουμε. Προτιμότερο να πάμε σε επαγγελματική διαιτησία και να διαλέγουν οι ομάδες. Βέβαια εδώ θα πρέπει να δούμε τι ο Ιφαντίνο. Να διαλέγουν, κάτσε. Διαλέξαν οι ομάδες, μάλλον οι ομάδες ψήφισαν, αποφάσισαν πλειοψηφία κτλ. Αλλά εγώ διαβάζω ότι. Δεν μίλησα με κανέναν για να πω την αλήθεια, αλλά απλά διαβάζω ότι αυτός που θα αποφασίσει είναι ο κύριος Μπαλτάκος. Η ΕΠΟ δηλαδή. Ναι, ναι. Σωστά. Το έχει το δικαίωμα, γιατί η διαιτησία είναι στην ΕΠΟ ακόμη. Δηλαδή μπορεί να ψήφισε η Λίγκα εχθές. Καταρχάς μπορούσε να το κάνει αυτό. Ή φάγαμε μια φλασιά και πάμε να ψηφίσουμε ότι θέλουμε τον αρχιδιαιτή. Είχε λόγο. Τι να το κάνει. Το βάλανε στο ΔΣ ως θέμα συζήτησης και είπαν συνέχιση της συνεργασίας. Σου θυμίζω ότι με τον Κλάτεμπεργκ υπάρχει ένα ιδιόμορφο καθεστώς. Τον πλήρωναν και οι ομάδες. Το μέρος, ναι, μεγάλο μέρος του μισθού του. Άρα προφανώς και έχουν άποψη, ειδικά αν τους ξαναζητηθεί, να πληρώσουν μεγάλο μέρος του μισθού. Επίσης σου θυμίζω ότι ο Κλάτεμπεργκ ήταν μια ιδέα, μια πρόταση της FIFA και της UEFA, οι οποίοι επίσης πλήρωναν μέρος του μισθού. Τώρα ο Μπαλτάκος λέει ότι ναι, πάλι σε τέτοια κατάσταση θα πάμε, αλλά δεν κρίνει επιτυχημένο το έργο του κ. Κλάτεμπεργκ και ζητάει αλλαγή. Πέρα από το τι θα πούν οι ομάδες, έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει και η FIFA και η UEFA. Μπορεί δηλαδή και η FIFA και η UEFA να πιέσουν προς την κατεύθυνση Κλάτεμπεργκ. Ναι. Μπορεί να συμφωνήσουν με τον Μπαλτάκο και να πούν φτάνει με τον Κλάτεμπεργκ, να πάμε στον επόμενο. Και εμείς σας προτείνουμε αυτόν. Μπορεί να προτείνει κάποιον ο Μπαλτάκος και να δούμε πόσοι θα συμφωνήσουν σε αυτό το ενδεχόμενο. Δεν δίνω και πολλές πιθανότητες, αν δεν τον προτείνει η FIFA και η UEFA τον επόμενο, αν υπάρξει ο επόμενος και δεν μείνει ο Κλάτεμπεργκ, αυτόν που θα προτείνει ο Μπαλτάκος, να τον αποδεχτούν η πλειοψηφία των ομάδων. Τι θα γίνει σε αυτήν την περίπτωση, τον πληρώσει η ΕΠΟ μόνη της. Θεωρητικώς έχει τον βασικό λόγο η ΕΠΟ. Ξαναλέω, δηλαδή πάμε σε ένα μοντέλο ότι εμείς θέλουμε τον Κλάτεμπεργκ και τον πληρώνουμε κιόλας, πληρώνουμε μέρος της αμοιβής του τέλος πάντων. Αν δεν μας κάνετε το κέφι, κυρία ΕΠΟ, θα τον πληρώσετε μόνοι σας. Δηλαδή το κομμάτι είναι, μια πιθανή, είναι ένα από τα πιθανά σενάρια. Μπορεί να γίνει. Είναι σενάριο, όντως. Δεν είναι δηλαδή Spielberg. Όχι, προφανώς και είναι σενάριο. Προφανώς και είναι σενάριο. Αν κρυθεί από τις ομάδες ότι αυτός που προτείνει ο Μπαλτάκος δεν είναι αξιόπιστος ή δεν είναι του μεγέθους και της δημοφιλίας του Κλάτεμπεργκ, ώστε να το όνομά του να αποτελεί μια κάποια εγγύηση για τον τρόπο με τον οποίο θα συμπεριφερθεί στην Ελλάδα, προφανέστατα θα υπάρξουν έντονες διαφωνίες. Πολλό δε μάλλον αν είναι Έλληνας αυτός που θα προταθεί από τον Κλάτεμπεργκ, από τον Μπαλτάκο. Εκεί να δεις πανηγύρια. Το ότι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού ζήτησε να λειτουργήσει υπό την υποπτία του Υφυπουργείου Αθλητισμού και όχι της ΕΠΟ η επαγγελματική διαιτησία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Ούτε με αυτό συμφωνώ. Δεν καταλαβαίνω αυτή γιατί. Είναι η βόμβα και όχι ούτε ψηφίσανε για τον Κλάτεμπεργκ χθες. Ναι, εγώ λέω ότι η επαγγελματική διαιτησία πρέπει να περάσει στα χέρια της Super League. Κύριοι συνέδριοι, δεν είστε. Δικό σας δεν είναι το προϊόν. Ναι. Δεν μπορεί η καυτή πατάτα να ανήκει ούτε στον χ πρόεδρο της ΕΠΟ στην προκειμένη περίπτωση στον Μπαλτάκο, ούτε στο χ υφυπουργό αθλητισμού στην προκειμένη περίπτωση στον Αβγενάκη. Αύριο μεθαύριο έχουμε εκλογές, μπορεί να είναι άλλους. Να ανήκει σε εσάς. Πάρτε την καυτή πατάτα, συμφωνήστε μεταξύ σας, σκοτωθείτε μεταξύ σας, πληρώστε μεταξύ σας, λύστε τα μεταξύ σας. Όπως έγινε και πέρυσι. Είναι δηλαδή σαν σχέση. Σε θέλω, σ' αγαπώ, είμαι ερωτευμένος μαζί σου, κάνω τα πάντα για σένα, πάρε λουλούδια σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Και μετά από λίγο να πούμε, δεν σε θέλω, δεν σε γουστάρω, φύγε, πήγαινε στη μάνα σου. Έτσι ήταν το έργο με τον Κλάτεμπεργκ πέρυσι. Με αυτούς που τον ήθελαν και στην πορεία άρχισαν να μην τον θέλουν. Δεν υπάρχει φάση του περσινού πρωταθλήματος και του προπερσινού, της διετίας τέλος πάντων του Κλάτεμπεργκ στην Ελλάδα, που δεν έχουν γκρινιάξει κάποιοι. Στην αρχή γκρινιάζε περισσότερο ο Ολυμπιακός, έχει γκρινιάξει ο Παναθηναϊκός, έχει γκρινιάξει ο ΠΑΟΚ, έχει ανέβει στα κάγκελα ο Άρης, έχουν γκρινιάξει αρκετοί από τους μικρούς. Θυμάμαι ανακοινώσεις του Απόλλωνα, της Λαμίας, του Ατρομήτου, επισκέψεις του Σπανού στον Κλάτεμπεργκ. Δεν το συζητάω για την ΑΕΚ, επίσης έχει γκρινιάξει πάρα πολύ.
Δεν υπάρχει κάποιος που δεν έχει γκρινιάξει κάποια στιγμή σε κάποια φάση κάποιου πρωταθλήματος του περσινού ή του προπέρσινου ή για μεγάλο χρονικό διάστημα με τον Gladbach. Αλλά τώρα φαίνεται πως καταλήγουν στο ότι από το να πάρουμε το ρίσκο να πάμε στον επόμενο που δεν ξέρουμε ποιος θα είναι και που πολύ δύσκολο να είναι του μεγέθους και της δημοφιλίας του Gladbach, οι περισσότεροι λένε Gladbach για άλλο ένα χρόνο και βλέπουμε. Με εξαίρεση την ΑΕΚ που λέει μακριά. Ούτε να ακούμε. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο έχει, πώς το λένε, ένα σύριαλ το οποίο θα έχει αρκετά επεισόδια, έτσι, ωραία. 100%. 100%. Και ανάλογα με την κατάληξη του σύριαλ θα έχουμε και άλλου είδους επεισόδια όταν θα αρχίσει το πρωτάθλημα. Καλά, σίγουρα. Εννοώ άλλου είδους επεισόδια του σύριαλ, όχι επεισόδια. Ναι, ναι. Να φέρει ξύλο. Ναι. Σίγουρα. Ναι. Ναι. Εκτός αν γίνει καμιά έκπληξη, όπως είπες, όπως είπες νωρίτερα, πως η FIFA τελικά πει ότι ξέρω εγώ αυτόν τον θέλω μόνο στην Αίγυπτο, ας τον φέρουμε στην Ελλάδα, ας φέρουμε κάποιον άλλον. Μπορεί. Η FIFA και η UEFA να έχουν και ιδέα γι' αυτό. Αλλά το ότι την αποφασίζει. Οποία να την ακούσουν οι ελληνικές ομάδες. Όχι, αποφασίζει. Το ότι μπαίνει στη διαδικασία ψηφοφορίας η Λίγκα εχθές. Και ενώ στην ΕΠΟ ουσιαστικά. Είναι φανερό ότι η Λίγκα ήθελε να στείλει το μήνυμά της ότι είμαι υπέρ του Gladbach. Αυτό έγινε χθες. Ναι. Και να δείξει ότι η ΑΕΚ είναι η μόνη που διαφωνεί. Δεν είναι. Πώς να το πω. Μετρημένα κουτιά ήταν. Γνωστό ήταν. Το ξέρανε. Ο Πάκου δεν πήρε θέση. Δεν ήταν έτοιμος κτλ. Αλλά ο Μπέος ήταν στη Σκιάθο. Ναι. Ο Πάκου νομίζω. Το δεν πήρε θέση, γιατί δεν έχει θέση. Δεν ήταν έτοιμος, δεν το ξέραμε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Δεν νομίζω ότι έχει καταλήξει ο ΠΑΟΚ αν είναι υπέρ της παραμονής του Κλάτεμπεργκ. Ενδεχομένως, να σου πω και κάτι, κι εγώ, αν μου ζητούσες την άποψή μου τώρα, μια άποψη ΠΑΟΚ θα έπαιρνα. Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε κύριε Μπαλτάκο, ποιον προτείνετε εσείς. Ναι. Να ακούσουμε, δηλαδή, ποιον προτείνετε. Τι έχετε να μας πείτε. Επί του θέματος. Ναι, ο κ. Μπαλτάκης, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, το αφήνει να εωρείται το θέμα. Ναι, ότι θέλω άλλον. Θέλετε να μας πείτε ποιος είναι ο άλλος. Να ακούσουμε ποιος είναι ο άλλος, να το ψάξουμε, να ρωτήσουμε, να μάθουμε, να δούμε το ακέραιο του χαρακτήρα του ή το μη ακέραιο του χαρακτήρα του, να δούμε το μέγεθός του, να δούμε το πόσο εμβληματική προσωπικότητα είναι. Λέω ένα τραβηγμένο σενάριο που δεν έχει την παραμικρή βάση, αλλά το λέω για να συνοηθούμε. Μπορεί ο κ. Μπαλτάκης να πει Κολίνα. Πολύ ωραία. Να το ακούσουμε. Ναι. Μπορεί να πει όμως και Ζαγόρας. Όπα. Ναι. Όπα, φίλε, άσε να μείνουμε με τον Gladbach. Έτσι. Τον θέλουμε 12 με 2, τον Ζαγόρα στο Λίμπερο. Λοιπόν, ερώτηση από ο παδό της Arsenal. Τι πιστεύει ο Μιχάλης, τι περιμένει από τη μεταγραφή του Ζέσου στην ομάδα του. Λέω ότι ήταν η καλύτερη μεταγραφή με βάση τα κυβικά Ζέσου, και τα χρήματα που μπορούσε να... Αυτός ο Βραζιλιάνος. Γκαμπριέλ Ζεσούς τώρα, εντάξει. Όπως θες πες τον τώρα. Ήταν η καλύτερη μεταγραφή που μπορούσε να κάνει η Arsenal με βάση τα χρήματα που διέθετε και τα κυβικά της, δηλαδή μια ομάδα που παίζει στο Europa και έχει στο Champions League. Ένας πάρα πολύ καλός επιθετικός, ίσως ο καλύτερος επιθετικός στον κόσμο στο pressing ψηλά. Ένα παιδί που δεν έπαιζε όλα αυτά τα χρόνια βασικός και αντικατάστατος στο Manchester City, αλλά η αναλογία του συμμετοχή, λεπτά συμμετοχής και γκολ, είναι μια πάρα πολύ καλή αναλογία. Όπως με 45 εκατομμύρια λίρες να πάρει στο βασικό σεντερφόρ της Εθνικής Βραζιλίας, είναι ένα καλό deal. Ναι, προφανέστατα καλύτερος είναι ο Νούνιες που πήρε Λίβερπουλ ή ο Χάλαντ που πήρε Manchester City, αλλά η Arsenal αυτή την εποχή δεν είναι ούτε η Λίβερπουλ ούτε η Manchester City. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν παίζει καν Champions League. Καν Champions League, βέβαια. Δηλαδή ούτε από δεξιά ούτε από αριστερά. Αν με ρωτάει αν θα έπαιρνα Ρισάρλισον, ας πούμε, που πήρε τότε να μου παίξει Champions League και Γκαμπριέλ Ζεσούς για Center Forward, θα έπαιρνα Γκαμπριέλ Ζεσούς. Ο μεγάλος Πάρης Τσελεπίδης με ενημερώνει ότι συμφωνήθηκε φιλικό παιχνίδι Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη στις 15 Ιουλίου. Πολύ ωραία. ΠΑΟΚ Πανετολικός. 15 Ιουλίου. Τώρα μου το στέλνει ο Πάρης. Λοιπόν, κύριε Τσόχο. 13:00 λέει το ρολόι. 13:01 λέει τώρα. Οπότε. Για την ακρίβεια, ναι, και ένα. Καλή συνέχεια, κύριε. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με το διαφημιστικό διάλειμμα. Σας ευχαριστούμε για μία ακόμη μέρα. Μας κάνατε σοφότερους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας.